Ευλογία σε όλους. Δεν θα μιλήσω ακριβώς για τις εγκαταστάσεις γενικότερα της αθλητικής στον Πειραιά. Είμαστε σε ένα χώρο με αθλητικό κοσμοτερακό πληθυσμό. Δεν θα πω λοιπόν όμως για τις πολλές και σημαντικές αλλαγές που θα γίνουν το 2017. Ξεκινώντας το 2017 και συνεργασία με την περιφέρεια στους αθλητικούς χώρους του Πειραιά. Το ξέρω ότι ο μεγάλος καημός με την καλή έννοια του αθλητικού είναι το γήπεδό του. Είναι σύνθετο και δύσκολο θέμα, δεν είναι εύκολο θέμα, για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει νομίζω δήμαρχος της πόλης και φαίνεται από μένα και εγώ και ο επόμενος που δεν θα ήθελε να βοηθήσει, να συνδράμει στο να κάνει ένα νέο γήπεδο εθνικός. Όπως ότι αυτό είναι αντικειμενικό, δεν λαμβάνεστε. Εκεί πέρα είναι να δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν. Ο πρόεδρος του Εθνικού, εδώ και 2,5 χρόνια που εγώ τουλάχιστον είμαι στο τιμόνι του Δήμου, έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες. Και νομίζω ότι προσπάθειες που έχει κάνει, ηθικά, προσωπικά εγώ, αλλά πιστεύω και ότι εντάξει, είμαστε δίπλα του. Το πρόβλημα είναι τρία τα ζητήματα, όπως ξέρετε. Ένα είναι η υγεία. Κατάφερε ο ίδιος με δικές του πρωτοβουλίες και εξαιρέθηκε ένα κομμάτι όταν τα ΙΠΕΔ έβγαλε προς πώληση τον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ. Εξαιρέθηκε πραγματικά ένα κομμάτι που ήταν ικανό ως χώρος να φιλοξενήσει το νέο γήπεδο. Η περιφέρεια έκανε τη δουλειά της και αν θυμάμαι καλά, δεν είπαμε Γιώργο το ποσό, αν είναι 2,5 ή παραπάνω εκατομμύρια, πρέπει να πραγματοποιηθεί το γήπεδο του εθνικού. Άρα φαινόταν πραγματικά ότι μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία. Δυστυχώς τα πράγματα όμως δεν ήταν έτσι. Και το πράγμα που λέτε είναι εξαιρετικά δύσκολο σε μια διαδικασία. Το οικόπεδο έφυγε από τα ΙΠΕΔ, θα πάει στην γραμματεία. Υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες μέσα. Το ΦΕΚ δεν επιτρέπει να γίνουν γήπεδα με κερκίδες, επιτρέπει μόνο εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας χωρίς κερκίδες. Υπάρχει το Βασαρχείο που έβαλε τα δικά του θέματα, γιατί υπήρχαν 70 δέντρα ή 60 ή 50 λέξεις με διάφορες με τον αριθμό. Ήταν μια σειρά θεμάτων. Άλλαξε ο Υπουργός, ο κ. Βασιλιάδης τώρα. Πήρε ότος. Το ξανασυζητάμε με τον Πρόεδρο εδώ και με την περιφέρεια. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα γίνει γήπεδο, θέλω να είμαι ειλικρινής και σοβαρός. Αλλά γίνεται μια συνολική προσπάθεια και νομίζω ότι όλοι το προσεγγίζουμε θετικά. Η εντύπωσή μου είναι ότι τουλάχιστον για το ΣΕΦ, εάν μέχρι το Μάιο, να πω έτσι για ένα χρονοδιάγραμμα, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε άκρη με το ΣΕΦ, θα πρέπει να κοιτάξουμε εναλλακτική λύση. Για να είμαστε ειλικρινείς, για να μην κουρεύουμε. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν, οι προποθέσεις να συνοηθούμε. Συζητάμε με τον Πρόεδρο εδώ και με τον Περιφερειάρχη και με τον Υπουργό και πρόσφατα συζητήσαμε προχθές σε μια θεατρική παράσταση που βρεθήκαμε εδώ με τον Υπουργό και τον Πρόεδρο του Εθνικού. Και τώρα κουβεντιάζουμε και κάθε 20 μέρες ή κάθε ένα μήνα. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ, θα είμαστε δίπλα στην προσπάθεια που γίνεται με θετικό τρόπο. Το αν θα αποδώσει δεν είναι θέμα του εκάστοτε Δημάρχου μόνο ή του εκάστοτε Περιφερειάρχη. Είναι μια σειρά ζητημάτων που για να γίνει ένα γήπεδο είναι δύσκολες διαδικασίες. Ξέρετε ότι εξίσου ιστορικές ομάδες από τον Εθνικό δεν είχαν γήπεδο ή δεν έχουν ακόμα γήπεδο και παλεύουν, τα βλέπετε, τα διαβάζετε και άλλοι σύλλογοι για τις διαδικασίες. Νομίζω ότι αν όλη η πόλη, εδώ πάμε μια συγκεκριμένη πρόταση που την υποστηρίξουμε, αυξάνουμε κατά πολύ τις πιθανότητες να γίνει. Δεν θέλω να κουράσουν, έχω επίτευξη που έχουμε στον Εθνικό και γήπεδο να κάνει, να βρει το δρόμο του. Δεν πρόλαβα πολύ την εκδήλωση, αλλά προφανώς το ποδόσφαιρο έζησα και εγώ 20 χρόνια. Στον αντίπαλο βέβαια Εθνικό δεν έχει σημασία. Αλλά γνωρίζω την ιστορία του Εθνικού, το πόσο μεγάλο σωματείο είναι, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα. Εύχομαι να βρει το δρόμο του συνολικά ο Εθνικός και το ποδόσφαιρο του Εθνικού και η πόλη του έχει ανάγκη, θα έλεγα, να υπάρχει μια υγιή εξηγία στα αθλητικά μεταξύ του Εθνικού και ω και το μήνυμα που έχουν εμφανίσει παλιά, ώστε να έχει και η πόλη το να έχει το ποδόσφαιρο, να έχει κόσμο Εθνικός. Νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει, έχει δώσει τον αγαπάνε και σήμερα αποδεικνύεται αυτό κατάμεση έτσι δεν έχω δει πολύ κόσμο τουλάχιστον στο δημοτικό θέατρο να είναι ελεγχομένο. Θα το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εμείς, η φιλοσοφία μας είναι το πρώτο πράγμα που έχουμε είναι να έχουμε χαρούμενα και ευτυχισμένα παιδιά. Από εκεί και πέρα, το αν θα παίξουν ποδόσφαιρο στην πρώτη ομάδα είναι ένα δευτερεύον πράγμα. Θέλουμε να χτίσουμε το χαρακτήρα τους πάνω απ' όλα. Γιατί είναι κομμάτι δύσκολο το να παίξει και στην πρώτη ομάδα ή σε υψηλό επίπεδο. Ελπίζουμε, έχουν γίνει κάποια βήματα πάρα πολύ σημαντικά. Ήδη στην πρώτη ομάδα την πλαισιώνουν 7 παιδιά που συμμετέχουν στις προπονήσεις και ένα παιδί. Ο Πίσας, ο Βαγγέλης, την προηγούμενη Κυριακή έκανε τεμπούτο σαν βασικός, γιατί είναι σαν μήλος αποστολής σε πολλά παιχνίδια. Δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Άμα δει κάποιος πριν από 3 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια με 35-40 παιδιά και σε 3 χρόνια έχουμε φτάσει τα 200, κάτι καλό σίγουρα γίνεται. Εντάξει, δεν σταματάμε όμως σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα όνειρα και φιλοδοξίες. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το εγκαιρικό, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις, ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες τα παιδιά. Θεωρούμε και εμείς αυτονόητο
ότι στην κοιτίδα του πολιτισμού του Πειραιά, μια ομάδα που εκφράζει την ιστορικότητα της πόλης, να κάνει εκδηλώσεις εδώ πέρα. Είμαστε χαρούμενοι, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι η αρχή για κάποια πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχουμε να κάνουμε. Ο πρώτος και κυριότερος στόχος είναι το γήπεδο. Χωρίς το γήπεδο, ακόμα και το να καταφέρουμε να ανέβουμε στην Α' Εθνική, θα είμαστε σαν ζητιάνοι που θα παρακαλάμε από εδώ και από εκεί, που θα παίζει ο Εθνικός. Ο στόχος της ομάδας, ο πρώτος, είναι το γήπεδο. Και ο πρώτος αγωνιστικός είναι συνέχεια να ανεβαίνουμε κατηγορίες, αλλά με μία αξιοπρέπεια, με αυτό που πρεσβεύει ο Εθνικός. Δηλαδή, δεν θα πάμε να γίνουμε μέρος μιας ομάδας μυστήριων ανθρώπων. Εμείς θα πορευτούμε όπως ξέρουμε και όπως μπορούμε, και φαίνεται ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε ίσως και φέτος. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα ακριβώς για να θυμηθούμε. Πρέπει να το θυμηθούμε όλοι οι Πειραιώτες και οι Πειραιώτισσες ότι και ο Εθνικός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Πειραιά. Δεν είναι απλά ένα αθλητικό σωματείο, είναι κομμάτι της πειραϊκής ιστορίας. Βέβαια, οφείλουμε ως Πειραιώτες να είμαστε κοντά και στον Εθνικό και να ευχηθούμε με την ευκαιρία της σημερινής γιορτής ότι αυτό που έχει στερηθεί ο Εθνικός, το γήπεδο, θα βρούμε τελικά ένα δρόμο για να εξασφαλίσουμε μια υποχρέωση που όλος ο Πειραιάς και ο πολιτικός κόσμος, αλλά και η κοινωνία, το έχουμε ως εκκρεμότητα. Και πρέπει ο Εθνικός να βρει το σπίτι του. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο. 904 φορές καλύτερο. Εμπλουτίζει, ανανεώνει και δημιουργεί ένα ισχυρό και πλούσιο πρόγραμμα, καλύπτοντας με απλό, έξυπνο και γρήγορο τρόπο τις απαιτήσεις του σύγχρονου ακροατή. Σύντομη ενημέρωση. Ο καιρός. Η ενημέρωση του χρηματιστηρίου. Αθλητική ενημέρωση. Η κίνηση στους δρόμους. Στη διασκέδαση. Filmania. Κινηματογραφική ενημέρωση. Καλλιτεχνικά νέα. The Night Zone. Προτάσεις διασκέδασης. The Rock Zone. Η Rock Zone. The Dance Zone. Top 5. Κανάλι 1. Πειραιάς. Πολιτισμός. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πραγματικό ραδιόφωνο. Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.